В разгара на икономическата криза, един от най-красивите музеи в света, този на Акропола, стартира нова програма. Κρίση είναι κάτι που δεν είναι ευχάριστο. Μπορεί κανείς τις δύσκολες καταστάσεις να μην τις αλλάξει άμεσα, αλλά μπορεί ο ίδιος να προσαρμόζεται στις δυσκολίες και να βρίσκει καθημερινά νέες λύσεις. Δηλαδή η κρίση πρέπει να διεγείρει την εφευρετικότητα, να οδηγεί σε περισσότερη ενέργεια και επειδή ο δικός μας στόχος είναι ο επισκέπτης του μουσείου, προσπαθούμε συνεχώς να βελτιώσουμε με νέους τρόπους τις υπηρεσίες που παρέχουμε στους επισκέπτες. В архаичната галерия, която умайва с пригушената си белота и мек блясък, изведнъж се появиха цветни статуи. Όπως αποδεικνύεται από τις μελέτες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, τα αγάλματα ήταν σχεδόν πάντοτε χρωματιστά. Από τα αρχαϊκά χρόνια, δηλαδή από πολύ παλιά, έως το τέλος της αρχαιότητας. Και ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός, επειδή οι αρχαίοι δεν τα έβλεπαν τα αγάλματα σαν να είναι έργα μέσα σε ένα κημητήριο, σε ένα νεκροταφείο, αλλά έργα ζωντανά, τα οποία αποδίδουν τη φύση. Και όπως η φύση είναι χρωματιστή, έτσι και τα αγάλματα είναι χρωματιστά, όπως και ο ίδιος ο άνθρωπος έχει χρώματα. Τα έβλεπαν δηλαδή σαν ζωντανούς οργανισμούς. Αυτό είναι μια καινούργια αντίληψη, η οποία είναι πιο σωστή για την αρχαιότητα και επειδή στο Μουσείο της Ακρόπολης έχουμε πολλά αγάλματα που σώζουν αρκετά ίχνη χρώματος, ξεκινήσαμε μια προσπάθεια να ξαναβρούμε τα παλιά χαμένα χρώματα. И наистина, наблюдателният посетител ще забележи много следи от цветове по иначе едноцветните скулптури. Από τη μία πλευρά υπάρχουν ακουαρέλες, από μερικά από τα έργα αυτά, οι οποίες έγιναν όταν βρέθηκαν πριν από 120 χρόνια, όταν τα χρώματα ήταν ακόμα πιο δυνατά, έντονα. Σήμερα έχουμε τη δυνατότητα με φασματοσκοπικές αναλύσεις να μπορούμε να από λίγο ίχνος να καταλαβαίνουμε τι ήταν το αρχικό χρώμα. Επίσης υπάρχουν και άλλου είδους ειδικές φωτογραφίσεις. Παραδείγματος χάρη, εκεί που δεν βλέπει κανείς τίποτε, ανακαλύπτουμε με ειδικές φωτογραφικές μηχανές ότι υπήρχε ένα φωτεινό γαλάζιο χρώμα. Όπως θα δείτε εδώ πέρα, έχουμε πάρει αρχαίο μάρμαρο, παριανό, και πάνω εκεί βάλαμε τα χρώματα όπως τα βάζαν οι αρχαίοι, για να τα δείξουμε πώς ήταν στην αρχαία εποχή, πώς ήταν αυθεντικά. В архаичната галерия могат да се видят и самите бои инструменти, които използвали древните майстори и художници. Θα κάνουμε κατά περιόδους σεμινάρια και ομιλίες μέσα εδώ στην αίθουσα για τα χρώματα. Θα κάνουμε δημόσιες συζητήσεις. Πρέπει να είχαν κάποιο συμβολισμό, γιατί παραδείγματος χάρη συνήθως τους θεούς τους ζωγραφίζαν με ξανθό χρώμα ή με χρυσό, που σημαίνει τη δύναμη. Τους άνδρες με καφετή χρώμα, ότι είναι ηλιοκαμένοι. Αντίθετα τις γυναίκες, λευκό, επειδή έμεναν στο σπίτι και δεν τις έκαιγε ο ήλιος. И за сбогом на своите български зрители, Димитрис Пандермалис написа: на съседите и приятелите от България една отворена покана да посетят музея на Акропола.